Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου. Σήμερα θα σας ταξιδέψω στον συναρπαστικό κόσμο του τιμωρού. Μιλάμε για δράση, ίντριγκες, πάθη και μυστικά που κρατούν τον παλμό ανεβασμένο σε κάθε επεισόδιο. Ας ξεκινήσουμε με μια γρήγορη ανασκόπηση από το 6ο επεισόδιο και ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να θυμάστε να κάνετε subscribe και like αν δεν το έχετε κάνει ήδη, για να μην χάσετε στιγμή από την αγαπημένη σας σειρά. Στο επεισόδιο 6, η Έλλη δεν κρατιέται άλλο και ζητά επιτέλους εξηγήσεις από τον Μάρκο. Ξέρει πως κάτι κρύβει και δεν θα τον αφήσει να περάσει έτσι. Ο Μάρκος όμως δεν είναι ο μόνος που παίζει το δικό του παιχνίδι. Η Μαρίνα έχει ήδη αναλάβει το ρόλο της για να βοηθήσει τον Μάρκο να κρατήσει το σχέδιο ανέπαφο, ρίχνοντας έτσι στάχτη στα μάτια της Έλλης. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης αντιμετωπίζει την πρόταση να μπει στον πολιτικό στίβο, κάτι που φέρνει νέες αντιπαραθέσεις με τον πατέρα του και φυσικά την Έλλη. Την ίδια ώρα, η Ναταλία και ο Πέτρος μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι με την Ισαβέλα. Και ναι, η απιστία του Αλέξη γίνεται αντιληπτή από το πιο λάθος άτομο που θα μπορούσε να φανταστεί. Αυτό το μυστικό δεν θα μείνει κρυφό και οδηγεί γρήγορα σε έναν εκβιασμό. Ο Λεωνίδας, προσπαθώντας να πείσει τον Άρη Γιαννουλά του να συνεργαστεί, τον καλεί στο σπίτι του για δείπνο. Όμως ο Μάρκος έχει άλλα σχέδια που περιλαμβάνουν ένα ταξίδι στο Μαρόκο και μία επίσκεψη που θα ανατρέψει τα πάντα. Στο επεισόδιο 7, και εδώ έχουμε την επιστροφή του Μάρκου στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του έναν άνθρωπο που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ο Ρασίδ, ο άνθρωπος που βοήθησε κάποτε τους Κομνηνούς να βγάλουν από τη μέση τον ίδιο τον Μάρκο, επιστρέφει για να σταθεί αυτή τη φορά στο πλευρό του. Η οικογένεια Κομνηνού βρίσκεται σε αναταραχή. Ο Φίλιππος ανακαλύπτει τυχαία κάτι και αυτό φέρνει στην επιφάνεια όλους τους εφιάλτες της Έλλης. Η σύγκρουση με τον Αλέξη θα είναι σφοδρή. Την ίδια ώρα η Μαρίνα επισκέπτεται ένα μυστηριώδη άντρα στη φυλακή. Ποιος να είναι άραγε αυτός ο άντρας? Ο Λεωνίδας έχει επίσης τα δικά του σχέδια και φνιδιάζει την Ναταλία και τον Πέτρο με μία πρόσμενη πρόταση. Ο Μάρκος από την άλλη σχεδιάζει τη συνάντηση με τους Κομνηνούς και υπόσχεται να τους χαρίσει ένα βράδυ γεμάτο εκπλήξεις. Κανείς δεν περίμενε ποιος θα εμφανιστεί ως καλεσμένος και αυτός ο απρόσμενος επισκέπτης θα βάλει το σχέδιο της εκδίκησης του Μάρκου σε πλήρη εφαρμογή. Στο επεισόδιο 8, η άφιξη του Ρασίτ στο σπίτι των Κομνηνών έρχεται σαν κεραυνό σε νεθριά. 20 χρόνια μετά και κανείς δεν ξέρει τι θέλει από αυτούς τώρα. Ο Μάρκος απολαμβάνει την αναστάτωση που δημιούργησε, αλλά το παρελθόν τον βρίσκει γρήγορα και αυτή τη φορά ίσως πληρώσει το τίμημα. Η Έλλη και ο Αλέξης αναγκάζονται να πούν στο Φίλιππο ένα μέρος της αλήθειας για όσα συνέβησαν πριν 2 δεκαετίες στο Μαρόκο. Και η Αγγελική έχει το σχέδιό της. Να μάθει τι σκέφτεται η Έλλη την ώρα που η Ναταλία και ο Πέτρος συνεχίζουν το επικίνδυνο παιχνίδι τους, κάνοντας ένα μοιραίο λάθος. Η κατάσταση κορυφώνεται με μια πρόσμηνη συνάντηση στο νεκροταφείο που ταράζει τον Μάρκο και ανατρέπει τα δεδομένα. Μάρκος και Αλέξης, οι δύο άλλοτε κολλητοί φίλοι, βρίσκονται και πάλι αντιμέτωποι. Η επιθυμία του Μάρκου για εκδίκηση γίνεται όλο και πιο έντονη, απειλώντας να οδηγήσει σε ακραίες αποφάσεις. Στο επεισόδιο 9 βλέπουμε τον Μάρκο να αντιμετωπίζει τον Αλέξη πάνω από τον τάφο του με την επιθυμία του για τιμωρία να φουντώνει. Ο Λεωνίδας γεμίζει υποψίες για τη συνάντηση της Ναταλίας και του Πέτρου και δεν έρχεται να καταλάβει πως πρόκειται για μια σατανική συνωμοσία. Η Αγγελική, προσπαθώντας να καταλάβει αν η Έλλη διατηρεί ακόμη αισθήματα για τον Μάρκο, κάνει μια ειλικρινή κουβέντα μαζί της. Το ταξίδι της Έλλης στις αναμνήσεις του παρελθόντος συνεχίζεται και φέρνει απρόβλεπτες συνέπειες για το γάμο της. Παράλληλα, ο Αντώνης αποφασίζει να λάβει δραστικά μέτρα και διατάζει την απαγωγή του Ρασίδ. Ο Μάρκος όμως δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Θα καταφέρει να τον σώσει ή θα είναι πλέον αργά? Ο χρόνος με τα αντίστροφα και οι Κομνηνοί δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τίποτα να τους σταματήσει. Τα ένοχα μυστικά πρέπει να μείνουν θαμμένα για πάντα και θα κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν. Και κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή ανασκόπηση, αγαπητοί μου φίλοι. Τα πράγματα περιπλέκονται όλο ένα και περισσότερο και οι εντάσεις δεν έχουν τελειωμό. Ανυπομονώ να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα τα απρόβλεπτα γεγονότα στα επόμενα επεισόδια. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, να πατήσετε το like και να μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ανατροπές και αποκαλύψεις. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.